Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας κορυφώνονται οι αποκριάτικες εκδηλώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν μουσική, χορό και τραγούδι σε πολλές κοινότητες του Δήμου Θερμής. Την παράσταση έκλεψε η καθιερωμένη καρναβαλική παρέλαση στα Βασιλικά με πλήθος κόσμου, αρμάτων αλλά και ξεχωριστά έθιμα. Καρναβάλι Βασιλικών, έθιμο και εκδηλώσεις από 70 και πλέον χρόνια. Τα τελευταία χρόνια πιο οργανωμένα με σύλλογο, κάτω υπό τη σκέπη της κοινότητας Βασιλικών και του Δήμου Θέρμης και Αντιδημαρχία Πολιτισμού. Κάθε χρόνο και καλύτερα, κόσμος, μας βοηθάει ο καιρός αρκετά τα τελευταία χρόνια. Παρέλαση αρμάτων, αναβίωση παραδοσιακού γάμου και κάψιμο καρνάβαλου. Εδώ είναι η αρχή του σημερινού εορτασμού. Είναι το μαγείρεμα των Σαρακοστιανών από τις γυναίκες του Καπί Βασιλικών. Τα πράγματα μας τα προμηθεύει ο Δήμος Θέρμης, μοιράζονται σε όλους τους επισκέπτες δωρεάν. Μετά, χρόνια γίνεται αυτό. Το καρναβάλι Βασιλικών πάει πίσω γύρω στο 1970 που γινόταν πιο ανεπίσημα. Από το 1974 και μετά άρχισε να γίνεται πιο οργανωμένα και έφτασε τα τελευταία χρόνια να είναι το πιο ξακουστό καρναβάλι της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και να αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών. Ένα από τα έθιμα που πραγματοποιούνται στο καρναβάλι Βασιλικών και κλέβει τις εντυπώσεις είναι ο γάμος που περνάει στο τέλος της παρέλασης και συνοδεύεται από την παραδοσιακή κουλούρα. Το ζυμάρι, ας πούμε, είναι η ευλογία του σπιτιού. Το κάνουμε με το προζύμι το βράδυ, το πρωί το ψήνουμε. Το πράσινο είναι η ελπίδα. Συμβολίζει την ελπίδα. Συμβολίζει την ελπίδα, ναι, ναι. Το χρυσό, το πλούτο. Το κόκκινο, το δέσιμο του ζευγαριού. Τέσσερις κολόνες είναι το στήριγμα του σπιτιού. Και το κόβουμε στο ζευγάρι για καλοτυχία. Το πετάμε σε στυλ σταυρού. Αυτό γίνεται μετά το τέλος της παρέλασης που περνάει ο παραδοσιακός γάμος. Σε λίγη ώρα ξεκινάει το καρναβάλι στο Δήμο Βασιλικών. Χιλιάδες καρναβαλιστές με πάρα πολύ όμορφες και ξεχωριστές στολές θα κάνουν την εμφάνισή τους σε όλη την κεντρική πλατεία. Ολοκληρώνεται η εκδηλώση του Δήμου εδώ στα Βασιλικά. Μία παραδοσιακή, θα έλεγα, γιορτή που διαρκεί πάρα πολλά χρόνια με τα άρματα που θα περάσουν σε λίγο και θα διακομωδήσουν επί της ουσίας όλα τα τρέχοντα γεγονότα. Τώρα δεν θέλω να σας χαϊδέψω τα αυτιά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Γύρισα χθες και σήμερα τουλάχιστον 10 μέρη και πρέπει να σας πω ότι τα Βασιλικά πρωτοπορούν. Νομίζω ότι πραγματικά έχετε ένα από τα νεότερα καρναβάλια όχι απλώς της περιοχής αλλά και όλης της Θεσσαλονίκης. Μπράβο λοιπόν στις δημοτικές και στις κοινοτικές αρχές και μπράβο και στο λαό των Βασιλικών.